Κυρίες και κύριοι, είναι τα τελευταία γεγονότα από το μεγάλο κανάλι. Καλησπέρα σας. Την ώρα που η υπόθεση της ΑΓΕΤ οδηγείται στην Εξεταστική Επιτροπή της Ελληνικής Βουλής μετά από την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, την οποία απεδέχθη ο Πρωθυπουργός, νέες αποκαλύψεις του ΜΕΓΑ φωτίζουν το ρόλο που έπαιξε ο αντιπρόεδρος της εταιρείας Νίκος Γεωργιάδης στο σκάνδαλο με τις μίζες στα Ιταλικά κόμματα. Ο ανταποκριτής μας στη Ρώμη, Λάκης Χατζηκυριάκος, φέρνει στο φως το κατηγορητήριο κατά του Πετίνου Κράξη, από το οποίο αποδεικνύεται ότι τα χρήματα για τη δωροδοκία, που ανέρχονται σε 540 εκατομμύρια, δόθηκαν σε 4 δόσεις. Το κατηγορητήριο αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι ο Νίκος Γεωργιάδης κατέλαβε συνολικά 2,5 δισεκατομμύρια λιρέτης, δηλαδή πάνω από 400 εκατομμύρια δραχμές, σε 4 δόσεις και σε εξωτερικούς λογαριασμούς στη Γενέβη για τους σοσιαλιστές, στη Λοζάνη και Λουγκάνο για τους χριστιανοδημοκράτες. Η συμπληρωματική πάντως κατάθεση που έκανε ο κύριος Παντσαβόλτα στο Μιλάνο στις 15 Φεβρουαρίου και την οποία έστειλε στον κύριο Γεωργιάδη προσπαθώντας να τον προφυλάξει, δεν συμπεριλαμβάνεται στο επίσημο κατηγορητήριο που έφτασε στο Ιταλικό Κοινοβούλιο. Αποκαλύφθηκε ακόμη ότι ο κύριος Παντσαβόλτα κατέβαλε με τον γνωστό τρόπο από λογαριασμό εξωτερικού σε εξωτερικό στο Χριστιανοδημοκρατικό και Σοσιαλιστικό Κόμμα μίζες 600 εκατομμυρίων λιρετών για έργα που ανέλαβε η εταιρεία της Φερούτσι Φέρμαν. Από τη Ρώμη για το Μέγα Τσάνελ, Λάκης Χατζηκυριάκος. Να αποσύσει τις ευθύνες του, επιχειρεί με δηλώσεις στο ΜΕΓΑ ο άνθρωπος κλειδί της ΑΓΕΤ Νίκος Γεωργιάδης, ενώ ο διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου ζητεί την προσωρινή απομάκρυνσή του. Χτες ο Πρωθυπουργός συμφώνησε μάλλον να συσταθεί εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή στη Βουλή για την πώληση της ΑΓΕΤ, όπως πρότεινε το ΠΑΣΟΚ, αλλά κατηγόρησε τον κύριο Ανδρέα Παπανδρέου ότι προσπαθεί να κατασκευάσει σκάνδαλα. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε σήμερα ότι αποδέχεται τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την ΑΓΕΤ, ενώ λίγες ώρες πριν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τη χαρακτήριζε άνευ αντικειμένου. Ο κ. Μητσοτάκης κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι προσπαθεί να κατασκευάσει σκάνδαλο. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε απελπισία. Προσπαθεί να κατασκευάσει σκάνδαλο εκεί που δεν υπάρχει και αναζητεί μεθόδους. Η Νέα Δημοκρατία είναι έτοιμη να ξεκαθαρίσει οποιοδήποτε θέμα τίθεται. Λίγο πριν τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής είχε ζητήσει με επιστολή του στον Πρωθυπουργό και ο κύριος Εύερτ. Την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ κατέθεται πρόταση που υπέγραφαν ο κύριος Παπανδρέου και όλοι οι βουλευτές, ζητώντας σύσταση επιτροπής από τον πρόεδρο της Βουλής, καταγγέλλοντας μεταξύ άλλων την άρνηση της κυβέρνησης να αντικαταστήσει άμεσα τον σημερινό πρόεδρο της ΑΓΕΤ μετά το σάλο που ξέσπασε στην Ιταλία. Ο άνθρωπος κλειδί στην υπόθεση αυτή αρνήθηκε σήμερα το πρωί μπροστά στην κάμερα του ΜΕΓΑ κάθε του ανάμειξη. Δεν μας αφορούν ούτε εμένα προσωπικά, βεβαίως, ούτε την ΑΓΕΤ. Και γι' αυτό θα απαντήσουμε. Θα θεωρείτε ψευδή όλα αυτά? Δεν ξέρω, θα ενημερωθώ σήμερα και θα σας πω. Το απόγευμα ο Νίκος Γεωργιάδης με ανακοίνωση της ΑΓΕΤ επικαλέστηκε συμπληρωματική κατάθεση του Παντσαβόλτα, η οποία όμως δεν φέρει υπογραφές και με την οποία ο Ιταλός πρόεδρος της ΑΓΕΤ αναιρεί την προηγούμενη κατάθεσή του, με την οποία αποκάλυπτε το ρόλο του Νίκου Γεωργιάδη στη χρηματοδότηση των Ιταλικών πολιτικών κομμάτων. Μετά τις αποκαλύψεις του ΜΕΓΑ, ρωτήσαμε τον διοικητή της Εθνικής Τράπεζας, Μιχάλη Βρανόπουλο, εάν προτίθεται να ασκήσει πιέσεις για την απομάκρυνση των Παντσαβόλτα Γεωργιάδη από τη διοίκηση της ΑΓΕΤ. Η Εθνική έχει κάνει όλες τις κινήσεις οι οποίες είναι απαραίτητες. Δεν μπορώ να τις σχολιάσω δημόσια. Φαντάζομαι όμως ότι θα δείτε τα αποτελέσματα των εργασιών. Ο διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Πέτρος Παπαγεωργίου, είπε: Εάν εγώ ήμουν ο διευθύνων σύμβουλος ή ο πρόεδρος της εταιρείας, θα έλεγα στον κύριο Γεωργιάδη για λίγες μέρες θα μπορέσει μέχρι που να τελειώσει ο έλεγχος ο οποίος γίνεται. Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Δημήτρης Κωστόπουλος, με επιστολή του στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ, ζητά να γίνει δημοψήφισμα για τις αποκρατικοποιήσεις. Νέα πρωτοβουλία για την προσέγγιση των βουλευτών της ομάδας Σαμαρά έχει αναλάβει ο Πρωθυπουργός, ενώ αποφεύγει να απαντήσει δημοσίως στην ανοιχτή επίθεση του πρώην Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος τον κατηγόρησε ότι προσπαθεί να φημώσει τους διαφωνούντες. Πάντως, ο κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, μιλώντας στους στενούς του συνεργάτες, εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο κ. Σαμαράς θα αποχωρήσει από τη Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Μητσοτάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, χαρακτηρίζει ακραία τη χθεσινή δήλωση του Αντώνη Σαμαρά και εκτιμά ότι ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών έχει πάρει την απόφαση να απομακρυνθεί από τον κομματικό χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Μέσα στις επόμενες 5 ημέρες, η κυβέρνηση αναμένει την απάντηση των Σκοπίων στην πρόταση του ΟΗΕ και τότε, φέρεται να είπε ο Πρωθυπουργός σε στενούς του συνεργάτες, θα έρθει η ώρα της αλήθειας για όλους. Ο κ. Μητσοτάκης εμένει στη θέση του να πέσουν οι τόνοι στην εσωκομματική αντιπαράθεση και προσπαθεί να προσεγγίσει τους βουλευτές που πρόσκειται στον Αντώνη Σαμαρά. Γι' αυτό, λίγο πριν αναχωρήσει για τη Βουλγαρία, ο κ. Μητσοτάκης απέφυγε να σχολιάσει τη δήλωση του πρώην Υπουργού Εξωτερικών. Αφήστε τον κ. Σαμαρά, όχι. Για τον κ. Σαμαρά δεν έχω να κάνω κανένα απολύτως σχόλιο. Το πρωί όμως, ο κ. Ανδριανόπουλος, μιλώντας σε εκδήλωση της ΔΑΠ στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ρωτήθηκε για την πρόσφατη δήλωση που είχε κάνει ότι ο κ. Σαμαράς αναγνωρίζει από μόνος του τον εαυτό του στις ακραίες εθνικιστικές τάσεις και άφησε νέες αιχμές εις βάρος του. Αν ο καθένας ανακαλύπτει τον εαυτό του σε αυτό το οποίο λέω, δεν είναι δικό μου πρόβλημα, είναι αυτό που το ανακαλύπτουν. 30 ώρες μετά την αποτυχημένη επίθεση με ρουκέτα κατά της εφορίας στα Καμίνια, τρομοκράτες 17 Νοέμβρη χτύπησαν και πάλι, αυτή τη φορά με βόμβα στην εφορία Πετρουπόλεως.
Η βόμβα είχε ίδια συνδεσμολογία με αυτές που εξαράξαν τον τελευταίο καιρό σε άλλες 5 οικονομικές εφορίες και οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι πρόκειται για ενέργειες στις 17 Νοέμβρη. Οι δράστες τοποθέτησαν όταν έκλεισε το ουζερί κάτω από την εφορία. Πρόκειται περί ορολογιακού αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού που είχε τοποθετηθεί στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου της εφορίας. Τέτοια λαχτάρα, ρε παιδιά, τι να σας πω, τι κούνι. Άγνωστο γιατί τα φώτα της εφορίας δεν ήταν αναμένα. Δεν ανάψαν τα φώτα της εφορίας, η προβολή σου. Είχα κάνει και μια. Ένα έγγραφο στην ασφάλεια Πετρούπολης να παρακολουθεί. Οι τρομοκράτες μπήκαν από αυτό το άνοιγμα στο χώρο του Ουζερί και στη συνέχεια σκαρφάλωσαν στον πρώτο όροφο της εφορίας από τα σίδερα της τέντας. Τελευταία ημέρα η σημερινή για την κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων. Το Υπουργείο Οικονομικών δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής παράταση στην προθεσμία, ενώ και χτες χιλιάδες μισθωτοί και συνταξιούχοι πολιορκούσαν εφορίες και ταχυδρομεία. Μεγάλες ουρές σχηματίστηκαν στις εφορίες και τα ταχυδρομεία για την υποβολή των δηλώσεων. Το πρωί είχαμε όσα έγινε. Αρκετοί φορολογούμενοι αντιμετώπισαν την κατάσταση με χιούμορ. Ένα όνειρο, ευτυχώς που δεν βρέχει. Άλλοι φορολογούμενοι υπέμεναν την ταλαιπωρία. Θα τα πούμε στη Ζερά να δούμε τις δηλώσεις. Και άλλοι ζητούσαν να δοθεί παράταση. Λίγες μέρες ακόμα. Όσοι υπέβαλαν τη δήλωσή τους ήταν ικανοποιημένοι. Οι υπάλληλοι είναι πρόθυμοι να εξυπηρετήσουν οτιδήποτε. Παραλαμβάνουμε δηλώσεις από 7 το πρωί μέχρι 8 το βράδυ. Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν με την νοσοκομιακή περίθαλψή τους οι Πειραιώτες. Μετά τη λευκή απεργία των γιατρών στο Γενικό Κρατικό Νικαίας, οι ασθενείς καταφεύγουν στο Τζάνιο, που αδυνατεί όμως να τους περιθάλψει. Απαράδεκτη χαρακτηρίζουν γιατροί και ασθενείς την κατάσταση που δημιουργήθηκε στο Τζάνιο τις τελευταίες 4 μέρες. Υπάρχουν ανθρώποι στο διάδρομο, υπάρχουν ανθρώποι με ένα βοήθητη. Από την ημέρα που κλείσε το Κρατικό Νικαίας και δεν αντιμετωπίζει περιστατικά, έχουμε διπλάσιο φόρτο εργασίας. Πρέπει να σας πω ότι την πρώτη μέρα που εφημερεύσαμε τα ράτζα έφτασαν τα 40. Εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, είναι γεγονός ότι το νοσοκομείο δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει. Εν τω μεταξύ, στο Γενικό Κρατικό Νίκαια συνεχίζονται για τέταρτη μέρα οι κινητοποιήσεις. Οι χθεσινές δηλώσεις του Υφυπουργού Υγείας ότι θα λυθούν τα προβλήματα του νοσοκομείου δεν βρήκαν ανταπόκριση. Τα περισσότερα από αυτά που είπε τα έχουμε ξανακούσει. Το νοσοκομείο λειτουργεί με προσωπικό ασφαλείας. Γεγονός που δημιουργεί πολλά προβλήματα. Έχω κατέβει για το μικρό που έχει πυρετό ψήνεται. Και δεν με εξυπηρετήσανε. 2 ώρες έμεινα με τον πυρετό 40. Οι μπουλντόζες νομαρχίας ξεκινούν σήμερα με την προστασία των ΜΑΤ και του εισαγγελέα, την κατεδάφιση ευθερέτων στην Ανατολική Αττική. Και ο νομάρχης δίνει προθεσμία 5 ημερών σε δημάρχους και κοινοτάρχες για να καταγράψουν τις καταπατημένες δασικές εκτάσεις. Οι μπουλντόζες και τα ΜΑΤ θα ξεκινήσουν το πρωί από την Ομαρχία Ανατολικής Αττικής για την κατεδάφιση των πρώτων 22 αυθερέτων κτισμάτων. Αυτά που είδαμε ότι είναι κραυγαλαία πλέον είναι ότι βρίθη η περιοχή της Νέας Μάκρης, της Σταμάτας. Και τις Λούτσες. Αυτό το χτίμα εδώ ήταν το Παρθένο δάσος, το οποίο δώσανε άδεια την παράνομη του δασαρχείο. Έχω κόψει τα πέπλα που βλέπετε, έβαλε το λιόμενο μέσα και κοιτάει να το περίφραξε και κοιτάει να το κάνει κόπεδο. Όλα αυτά θα κρεμιστούν. Εν τω μεταξύ, ο νομάρχης έστειλε επίγον έγγραφο με το οποίο ζητά από τους δημάρχους και κοινοτάρχες της Ανατολικής Αττικής εντός 5 ημερών να μου στείλουν με φαξ όλες τις καταγγελίες τις οποίες έχουν υπόψη τους στην περιοχή τους. Να πάμε τώρα στη γαλλική πρωτεύουσα. Η Σερβία υποστηρίζει πλήρως τις ελληνικές θέσεις στο πρόβλημα με τα Σκόπια, δήλωσε στο Μέγκα ο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς αμέσως μετά τη συνάντησή του στο Παρίσι με τον Μιτεράν. Στη γαλλική πρωτεύουσα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μαραθώνιος διαβουλεύσεων για την ειρήνη στη Βοσνία, με τη συμμετοχή των Βανς και Όεν. Ο Σέρβος πρόεδρος πρότεινε την ανεφόρον κατάπαυση του πυρός, ενώ από το Βελιγράδιο Κάραζης ζήτησε να μην υπογραφεί συμφωνία ερήμη των Σέρβων της Βοσνίας. Μιλώντας στον ανταποκριτή του Μέγκα, ο Κάραζης τόνισε ότι ο Μιλόσεβιτς δεν πρόκειται να υποκύψει σε πιέσεις. Η Ήρα Φελουκατζή από το Παρίσι και ο Νίκος Γεωργιάδης από το Βελιγράδι μας έστειλαν μέσω δορυφόρου τα ρεπορτάζ. Ο πρόεδρος Μιλόσεβιτς απάντησε σε ερώτηση του Μέγα σχετικά με το ποια λύση βλέπει για τα Σκόπια εφόσον ο κύριος Γκλιγόροφ επιδεικνύει αδιαλαξία. We were not talking about Skopje and Greece. We were not talking about that. You know very well that we are supporting a Greek approach to that problem and we respect their interest in finding solution for that problem. Σε ό,τι αφορά το αποτέλεσμα των συζητήσεων για το ειρηνευτικό σχέδιο, ο κύριος Μιλόσεβιτς δήλωσε. I hope that their efforts will be successful and that problems which arrested that problems of maps will be solved on a basis of equal interest of all three sides in Bosnia and Herzegovina. Τα ελικόπτερα των μουσουλμάνων πέταξαν σήμερα πάνω από την χιονισμένη Τούσλα για να μεταφέρουν τρόφιμα και να εκενώσουν τραυματίες, αψηφώντας την απαγόρευση πτήσεων υπεράνω της Βοσνίας. Ο Σέρβος ηγέτης δεν φαίνεται να είναι διατεθειμένος να συζητήσει επί των λεπτομεριών του ειρηνευτικού σχεδίου, πιεζόμενος και από τις ηγεσίες των Σέρβων εκτός Σερβίας. Ιδιαίτερα δε από τον Δ. Κάρατζιτς, ηγέτη των Σέρβων της Βοσνίας, ο οποίος χαρακτηριστικά είπε. I suppose so. I think that they are trying to make pressure upon Mr. Milosevic to pursue us to accept it.
And I do think that they are wrong. Mr. Milosevic is not going to accept anything under the pressure. Στη θέση ότι οι βαλκανικές χώρες δεν θα πρέπει να εμπλακούν στρατιωτικά σε περίπτωση επέκτασης του πολέμου στο Ιουγκοσλαβικό Νότο, συμφώνησαν ο κ. Μητσοτάκης και ο Βούλγαρος πρόεδρος Ζέλεφ στη συνάντησή του στη Σόφια. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκε και το πρόβλημα με τα Σκόπια. Ο απεσταλμένος του Μέγκα, ο Αντώνης Λιάρος, μεταδίδει. Ο Βούλγαρος πρόεδρος είπε ότι συμφώνησε με τον Έλληνα πρωθυπουργό πως το πρόβλημα με τη Μακεδονία, όπως απεκάλυψε τα Σκόπια, δεν πρέπει να είναι στο κέντρο των σχέσεων με την Ελλάδα. Και πρόσθεσε ότι η Βουλγαρία το έχει ήδη βάλει στο περιθώριο. Ο κ. Μητσοτάκης με τη σειρά του είπε ότι συμφώνησε με τον Βούλγαρο πρόεδρο. Στο ότι σε περίπτωση επεκτάσεως των πολεμικών επιχειρήσεων στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τα γειτονικά βαλκανικά κράτη δεν πρέπει να μετάσχουν. Στο πλαίσιο της αναθέρμανσης των ελληνοβουλγαρικών σχέσεων, οι κ. Μητσοτάκης και Ζέλεφ συμφώνησαν σήμερα να ανοίξει αμέσως η μία από τις τρεις κλειστές συνοριακές διόδους, ενώ το άνοιγμα των υπολείπων δύο μετατέθηκε για το μέλλον. Σήμερα, με πληροφορίες, η πρώτη διασυνοριακή διόδος που θα λειτουργήσει θα συνδέσει οδικό στη Δράμα με τη βουλγαρική πόλη Golden Delchev. Και από τη Βουλγαρία να περάσουμε στη Ρωσία, ισχυρό πλήγμα δέχτηκε ο Γέλτσιν από το κοινοβούλιο, το οποίο κατήρησε χτες τις έκτακτες εξουσίες του. Ο Ρώσος πρόεδρος υποχρεώθηκε να ζητήσει συμβιβασμό από τον αντίπαλο του Χασμπουλάτοφ, ενώ επέσια τον κίνδυνο ενός παξικοπήματος των στρατηγών για να αποφύγει την πολιτική συντριβή του. Την ίδια ώρα, Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιαπωνία και η Ευρώπη σπέβδουν να στηρίξουν οικονομικά τις μεταρρυθμίσεις του. Ο Παναγιώτης Λυπημένος από τη Μόσχα μας έστειλε μέσω δορυφόρου του ρεπορτάζ. Существующими институтами законодательной и исполнительной власти ни один из них не одержит верх, а третья сила погубит Россию. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Χασμπουλάτοφ, με οξύτατη φραστική επίθεση ενάντια στην κυβέρνηση, πυροδότησε την ατμόσφαιρα. Παρ' όλα αυτά, μετά από λίγο, οι Γέλτσιν Χασμπουλάτοφ προσπάθησαν να βρουν κοινή γλώσσα στο ίδιο τραπέζι. Βγαίνοντας από αυτή την συνάντηση, δήλωσαν. Из президентского проекта постановления, что я предложил, то включено. От того, что решает редакционная комиссия, это далеко не последнее слово. Главное, на съезде. Тыцете, όμως, το ερώτημα. Κατά πόσο η σημερινή συμβιβαστική συμφωνία θα δώσει οριστική λύση στη συνταγματική κρίση της Ρωσίας. Παναγιώτης Λυπημένος από το Κρεμλίνο για το Mega Channel. Μεγάλες ελπίδες για τη θεραπεία του καρκίνου στον εγκέφαλο δίνει μια σημαντική ανακάλυψη γιατρών ερευνητών στη Βοστόνη. Επιστήμονες στο Γενικό Νοσοκομείο της Βοστόνης απομόνωσαν ένα ελαττωματικό γονίδιο που προκαλεί την κληρονομική μορφή καρκίνου του εγκεφάλου γνωστή ως νευροφιβρωμάτωση τύπου 2. Σύμφωνα με την ιατρική επιθεώρηση Cell, οι ερευνητές πιστεύουν ότι το συγκεκριμένο ελαττωματικό γονίδιο ευθύνεται για το 1 τρίτο των περιπτώσεων καρκίνου του εγκεφάλου. Και ελπίζουν ότι τώρα που απομόνωσαν το ελαττωματικό γονίδιο, θα ανακαλύψουν φάρμακο για τη θεραπεία του, χωρίς να χρειάζεται χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του όγκου από τον εγκέφαλο. Να δούμε και τις σημαντικές και πολύ ευχάριστες αθλητικές ειδήσεις της ημέρας. Με νίκες ξεκίνησαν οι ελληνικές ομάδες στους πρώτους αγώνες της ημιτελικής φάσεως του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ νίκησε στο ΠΟ την Ορτές με 103-86 και ο Ολυμπιακός στην Πάτρα τη Λιμός με 70-67. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Μαζιά. Ο ΠΑΟΚ, παίζοντας με ωριμότητα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, νίκησε στο ΠΟ την Ορτές με 103-86. Η ελληνική ομάδα χρειάζεται τώρα μία νίκη ακόμα για να οριστικοποιήσει τη συμμετοχή της στο Final Four του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ο επόμενος αγώνας του ΠΑΟΚ, την Τρίτη στο Αλεξάνδριο της Θεσσαλονίκης, πάντα σε ζωντανή σύνδεση από το μεγάλο κανάλι. Ο άλλος εκπρόσωπος μας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός, νίκησε στην Πάτρα τη Λιμός με 70-67 και αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα ο Γιάννης Ιωαννίδης δήλωσε. Αν παραπράγματι σταθούμε σαν ομάδα εκτός έδρας, τότε από εκεί και πέρα έχουμε ψυχολογικό πλεονέκτημα. Γιατί πάλι οι Γάλλοι είναι, έχουν το πλεονέκτημα γιατί έχουν τα δύο παιχνίδια στην έδρα τους. Ο καιρός είναι. Σήμερα Παρασκευή, σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα. Πρόσκαιρα θα συννεφιάσει στις βόρειες ανατολικές περιοχές και στην νότιο Ελλάδα. Η άνεμ θα πνέουν ασθενείς 3 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο μέτρη 4 με 5. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στα βόρεια υπηρετικά από μείον 4 έως 13. Στα υπόλοιπα υπηρετικά από μείον 2 έως 15 και στο Αιγαίο από 5 μέχρι 13 βαθμούς. Λιακάδα θα έχουμε στην Αττική με ασθενείς ανέμους 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κοιμαθεί από 3 μέχρι 14 βαθμούς. Σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Η άνεμ ασθενείς 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη από μείον 1 μέχρι 10 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα ακολουθεί η συνέχεια της εξαιρετικής ταινίας του Ντε Πάλμα, Διχασμένο Κορμί, στο υπέροχο αυτό τολμηρό ερωτικό θρίλερ, την παράσταση κλέβει η Μέλανθι Γκρίφιθ στο ρόλο της Πορνοστάρ. Στις 7 το πρωί, εκπομπή πρωινό παράθυρο με τον Γιάννη Δημαράκη και τη Ρίκα Βαγιάννη, και αμέσως μετά το Studio 5. Το πρώτο μεγάλο δελτίο ειδήσεων της ημέρας, στις 2 ακριβώς το μεσημέρι. Καλή σας νύχτα.